Αναξιάδη, με τον προϋπολογισμό που να μας εννοήσετε. Θα ψηφιστεί πιο νωρίς φέτος. 22 του Δεκέμβρη. Θα ψηφιστεί πιο νωρίς φέτος ως προς τη διαδικασία. Δεν θα κάνουν διακοπές οι βουλευτές. Κοιτάξτε, καλό είναι να ψηφιστεί, γιατί σε αυτόν τον προϋπολογισμό, μέσα στα διάφορα καταστροφολογικά που ακούμε αυτές τις μέρες και θα ακούσουμε, ελπίζω να μην ακουστούν σήμερα όλα αυτά που συνήθως ακούγονται, είναι ότι αυτός ο προϋπολογισμός θα έχει και σοβαρές φορολογικές επιβαρύνσεις για τους βουλευτές. Χωρίς καμιά διάθεση λαϊκισμού, επιτέλους καταργείται μια έκπτωση που ίσχυε μέχρι τώρα. Άρα δεν είναι κακό να αυξηθούν τα φορολογικά έσοδα και από αυτή την πλευρά. Το λέω αυτό γιατί ακούμε αναλύσεις διάφορες για αυτά τα ζητήματα και δεν ακούμε τίποτα γι' αυτό εδώ. Ή ακούμε για παράδειγμα για αυξήσεις φόρων, αλλά κανένας δεν λέει ότι αυτός ο προϋπολογισμός προβλέπει επέκταση του φόρου στον χώρο της ταυτιλίας, εκτός κι αν κάποιοι. Παράταση. Παράταση, ναι, είναι σημαντικό όμως αυτό. Αυτά τα 100 τόσα εκατομμύρια είναι σημαντικά. Ή φορολόγηση ενός χώρου ο οποίος μέχρι τώρα δεν είχε φορολογηθεί, δηλαδή των μισθώσεων μέσω διαδικτύου, που ήταν ένα στοιχείο προδιαφυγής. Καθυστερήσαμε και έπρεπε να έχει γίνει πολύ νωρίτερα, αλλά λέμε και ποιο τμήμα της αύξησης των φόρων, όπως υπόθηκε πριν σωστά. Είναι 951 εκατομμύρια. Ποιο τμήμα της αύξησης των φόρων είναι αυτό το οποίο είναι πολύ θετικό και μακάρι να μπορούσε να γίνει. Βεβαίως υπάρχει και το άλλο τμήμα του προϋπολογισμού. Περικοπές όμως. Περικοπές επιδομάτων. Ναι, ναι. Υπάρχει και το άλλο τμήμα του προϋπολογισμού, το οποίο έχει τη λεγόμενη δημοσιονομική προσαρμογή. Είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός που είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε βάσει αυτό το πρόγραμμα. Ο προϋπολογισμός αυτός είναι ο τελευταίος μνημονιακός προϋπολογισμός και επιτέλους μας βοηθάει ώστε τον Αύγουστο του 2018 να κλείσει αυτή η περίοδος και να πάμε στην επόμενη περίοδο. Υπουργέ μου, πιστεύετε ότι θα μας πούνε γεια σας οι θεσμοί? Δηλαδή από εκεί πέρα. Γιατί βλέπω ότι η Επιτροπή θα συνεχιστεί. Προβλέψεις, κύριε Κουρή, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλέ. Τι ισχύουν οι υπογραφές που έχουμε βάλει? Θα σας πω. Προβλέψεις μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλέ. Μιλάμε για το 2060 μέχρι. Αλλά εμείς έχουμε επιβεβαιωθεί μέχρι τώρα στις προβλέψεις μας και ο καθένας μπορεί να έχει διαφορετική πολιτική του. Κύριε Κουρή, μιλήσατε για υπογραφές. Να κρατήσουμε μια διαδικασία, κύριε Χρυστοφυλλοπούλου, να κρατήσουμε μια διαδικασία. Καλά, εντάξει, να μην διακόπτει ο ένας τον άλλο. Αν θέλετε να κάνουμε τη συζήτηση με διακοπές, εγώ είμαι ο καλύτερος να κάνω διακοπές και να μην μιλήσει κανένας μέχρι τέλος εκπομπής. Εγώ προτιμώ να μιλήσει ο καθένας και να μετά. Εγώ δεν πρόκειται να μιλήσω. Περιμένει και ο κύριος Καραγκούνης. Δεν θέλω να θίξω λίγο. Και ο μονόλογος δεν βοηθάει. Μονόλογος είναι να απαντάω σε μια ερώτηση? Όχι, στην ερώτηση ναι, αλλά όταν προκύπτουν και από τους καλεσμένους. Βεβαίως μπορώ να απαντήσω σε όποια ερώτηση. Θα βρούμε την τάξη. Δεν θα σας στερήσουμε το λόγο. Λέω, μπορώ να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση, αλλά προτιμώ να τελειώνει ο καθένας τον χρόνο του και μετά να απαντήσει. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τον προϋπολογισμό, είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός μιας περίοδου. Είναι ο προϋπολογισμός που βγάζει τη χώρα από την κατάσταση στην οποία την παραλάβαμε σαν κυβέρνηση τον Ιανουάριο του 2015. Είναι ο προϋπολογισμός που βασίζεται πάνω σε αυτά που ψηφίστηκαν από τη Βουλή πριν τις τελευταίες εκλογές, τον Αύγουστο του 2015, και με τα οποία πήγαμε στις εκλογές και ψήφισε ο ελληνικός λαός και έκανε την επιλογή του. Και είναι ο προϋπολογισμός που, αν δείτε το δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών σήμερα, προβλέπει με σαφήνεια ότι θα δημιουργηθεί εκείνος ο δημοσιονομικός χώρος για να πάμε σε φορολογικές ελαφρύνσεις επιτέλους. Θα μου επιτρέψετε πάντως να σας πω ότι τα 951 εκατομμύρια δεν βγαίνουν από την φορολόγηση των βουλευτών, έτσι. Οι επιπλέον φόροι. Το είπα πριν αυτό, εγώ δεν κρύβω κάτι. Εγώ το είπα ότι. Εγώ νομίζω ότι το κερασάκι στην τούρτα γίνεται. Όχι, όχι. Εγώ στο καφενείο να. Το δεύτερο θα σα έλεγα ότι. Όχι, ψηφίσατε το πρόγραμμα κτλ. Αλλά το υπερπλεώνασμα δεν ήταν μέσα στις υποχρεώσεις. Εσείς το επιλέξατε να το βγάλετε με υπερφορολόγηση για να το διανύμετε μετά σε αλλού. Καταρχάς, η ίδια η ερώτησή σας έχει ένα λάθος. Από πού προήλθε το πλεώνασμα, ήταν από υπερφορολόγηση? Δεν είδατε. Το είδατε. Όχι, όχι. Είδατε τη συζήτηση που έγινε στη Βουλή και η κυρία Αξιόγλου και ο κύριος Σακαλώτος και ο κύριος Χουλιαράκης με μια επαρκή πολιτική τοποθέτηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός απαντήσαν σε αυτό το ερώτημα. Ναι. Άρα μην επανερχόμαστε. Να, δηλαδή, να πούμε ότι είπε ψέματα ο κύριος Σακαλώτος. Δεν είπε ο Σακαλώτος κάτι τέτοιο. Το ίδιο δεν είπε. Το επανέλαβε σε δήλωσή του. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Και ο κύριος Χουλιαράκης. Όταν μιλούσε ο κύριος Χουλιαράκης εχθές, είπε ότι δεν μπορούμε, δεν έχουμε περιθώρια. Κοιτάξτε, μπορεί ο καθένας να έχει μια κριτική σε αυτά που έκανε η κυβέρνηση το 2015. Εμείς κάποια στιγμή περιμένουμε να δούμε τη διαφορετική πολιτική λύση. Διότι εμείς καταλαβαίνουμε μια αγωνία που έχετε το χώρο του ΠΑΣΟΚ της Νέας Δημοκρατίας να θέλουν να εμφανίσουν ότι όλη την προηγούμενη περίοδο μέχρι το 2015 ζούσαμε σε ένα παράδεισο και ήρθαμε εμείς και τους πήγαμε στην κόλαση. Μέσα στον κόσμο ζω. Και βλέπω κάθε μέρα ότι ο κόσμος έχει τρομερά προβλήματα, γι' αυτό και δεν χρειάζεται ούτε να θριαβολογούμε, ούτε να ωραιοποιούμε τα πράγματα, ούτε να λέμε ότι όλα είναι τέλεια.
Κάναμε και εμείς λάθη, κάναμε καθυστερήσεις, είχαμε αυταπάτηση, έχει πει ο Πρωθυπουργός. Αλλά τώρα είμαστε σε μια περίοδο που καταθέτουμε ένα προϋπολογισμό που βγάζει τη χώρα επιτέλους με την κοινωνία όρθια και με αναπτυξιακή λογική και προτική. Δεν είδατε το κοινωνικό μέρισμα που απέναντί σας. Αλλά ειλικρινά, όταν φορολογείς, τα βγάζεις. Κύριε Κουρή, ήμασταν αναγκασμένοι να ακολουθήσουμε. Και τα παίρνεις από φορολογία. Και όχι από κάποιους πλούσιους. Δεν προέρχεται το πλεόνασμα από υπερφορολόγηση. Από πού δεν είναι. Που, το αποδείξαμε αυτό πάρα πολλές φορές, το είπαμε και με τεκμήρια μπορούμε τις ώρες. Μισό λεπτό. Σας είπα καινούργιοι φόροι ποιοι μπαίνουν. Κάναμε ένα σχεδιασμό τον Αύγουστο του 2015. Για παράδειγμα, ψηφίσαν 222 βουλευτές τη μείωση του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και την αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά. Μην κοιτάτε που κάποιοι από αυτούς τώρα που το ψηφίσαν τότε λένε γιατί κάνετε αυτά που ψηφίσαμε τότε. Πρέπει να ακολουθήσουμε. Εδώ επαναφέρετε όμως. Θα σας πω. Διότι πρέπει να ακολουθήσουμε ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό. Για να βγάλουμε τη χώρα από την κατάσταση την οποία την κληρονομήσαμε. Δεν είναι πολιτική μας επιλογή τα μέτρα, είναι πολιτική αναγκαιότητα. Το θέμα είναι και όρθιος ο κόσμος. Αυτό παλεύουμε. Και το κοινωνικό μέρισμα που δώσαμε φέτος, και μπράβο που το ψηφίσαν ακόμα και αυτοί που πέρυσι το κατέκριναν, το κοινωνικό μέρισμα είναι μία ακόμη απόδειξη του τι κάνουμε. Λοιπόν, κύριε Καραγκούνη, φέτος το ψηφίσατε. Τι ήταν, διόρθωση του λάθους, ήταν το ότι ψηφίσατε φέτος το κοινωνικό μέρισμα. Δεν κάνουμε διόρθωση του λάθους. Απλά είναι τόσο τραγική. Είχατε δίκιο ή φέτος έχετε δίκιο. Δεν μπορεί να έχετε και πέρυσι και φέτος. Και πέρυσι δεν καταψήφισαμε, ψηφίσαμε παρόν. Χτυπήσαμε το καμπανάκι από πέρσι. Ο κόσμος πλέον βρίσκεται σε μια τραγική κατάσταση. Και αλίμονο, αν λέγαμε και όχι, σε ένα πολύ μικρό βοήθημα σε σχέση με αυτά που παίρνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Δηλαδή, από τη μία έχει επιβάλει μέτρα 14,5 δισεκατομμύρια ευρώ στο σύνολό της, δεν λέω για φέτος. Και από την άλλη έδωσε πέρσι 600 και δίνει φέτος 700. Εσείς πόσα είχατε επιβάλει? Θα σας πω. Το 2014 είχαμε δώσει 500 εκατομμύρια ευρώ. Η διαφορά είναι ότι δεν είχαμε πάρει από τότε 5 δις κάθε χρόνο νέα μέτρα. Προσέξτε, νέα πρόστα μέτρα. Ναι. Όχι, δεν είχαμε. Δηλαδή, δώσαμε 500 εκατομμύρια ευρώ χωρίς να έχουμε πάρει την άλλη 5 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Κατά ότι εσείς δεν είχατε επιβάλει. Και αυτό που λέει ο κ. Αλεξιάδης. Εσείς απλά είχατε δώσει 500 εκατομμύρια στους ενστόλους. Ναι, είχαμε δώσει 500 εκατομμύρια ευρώ στους ενστόλους, είχαμε αρχίσει και μειώναμε το ΦΠΑ, μην τα ξαναλέω, ΦΠΑ στην εστίαση, στη εισφορά αλληλεγγύης, στον ειδικό φόρο καυσίμων. Δεν θέλω να τα λέω. Και κυρίως δεν αυξάναμε φόρους. Δηλαδή, καλά μειώναμε τότε, αλλά κυρίως δεν αυξάναμε αυτό που γίνεται τώρα. Αν αύξηση φόρων που έχει προϋπολογισμό, μπορούσε να το αποφύγει η κυβέρνηση. Ναι, βέβαια και μπορούσε. Γιατί εδώ είναι και αυτή η διαφορά τη πολιτική. Τη πολιτική των δύο κομμάτων. Εμείς πιστεύουμε στην ανάπτυξη. Εμείς πιστεύουμε ότι. Ποιος δεν πιστεύει, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σημαία την ανάπτυξη. Το κάναμε και πράξη. Εμείς είχαμε αφήσει τη χώρα με 0,7% ανάπτυξη. Και δεν το λέμε εμείς, το είπε η Ελστάτ πρόσφατα. Μα είναι 2% που σήμερα. Το 2015, κύριε Κουρή, πήγαμε στο 0,3 ύφεση. Το 2016 στο 0,2 ύφεση. Δηλαδή, χάσαμε 2 χρόνια. Εμείς υπολογίζουμε πάνω από 20 δισεκατομμύρια ευρώ από την τσέπη του Έλληνα πολίτη, γιατί ακριβώς η χώρα ενώ έπρεπε να τρέχει. Και πολύ απλά να το πάρει, δηλαδή και χωρίς να είχαν κάνει τίποτα. Έτσι, απλά να αφήναν την οικονομία να προχωρήσει, θα ήταν πιο πάνω από το 0,7%. Καταφέρανε, δεν ξέρω πώς το κάνανε, να γυρίσουν σε ύφεση 2 χρόνια. Αυτό θέλει πραγματικά πολύ μεγάλη προσπάθεια. Προσέξτε, γιατί το είπε ο κύριος Αλεξιάδης, πέρσι προβλέπαν ανάπτυξη στο 2,7. Πόσο τελικά είναι, κύριε Αλεξιάδη, τι λέτε, στο 1,6. Τι σημαίνει, γι' αυτό σας το λέω. Δεν σας το λέω για κανένα άλλο. 1,6. Πόσο είναι το πλεόνασμα που πιάσατε? Υπέρ απόδοση. Συν 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Οπότε, για απλά να σας το εξηγήσω, το είπατε. Εντάξει, ξέρετε πάρα πολύ καλά τους αριθμούς και ξέρετε πάρα πολύ καλά τα οικονομικά. Δεν πιάσει την ανάπτυξη. Πιάνετε από την υπερφορολόγηση που σας λέει ο κύριος Κουρής. Πιάνετε το 1 εκατομμύριο κατασχέσεις που κάνετε κάθε χρόνο και 700.000 που είναι ακόμα σε απειλή. Πιάνετε γιατί δεν αποδίδετε τα χρήματα πίσω στις πληκτισπρόθεσμες οφειλές. Τι λέει ο κωδικός για το ΟΚΑ, κύριε Αλεξιάδη, πόσο θα είναι του χρόνου? Να απαντήσουμε για τις καταστάσεις. Πόσο θα είναι του χρόνου ο προϋπολογισμός του ΟΚΑ? Θα είναι 2 δισεκατομμύρια, ξέρετε, τι λέτε στον κόσμο. Εφόσον τον ρωτάτε, ότι δεν θα δώσετε πάλι τις συντάξεις. Δεν θα δώσετε πάλι τις συντάξεις που χρωστάτε 3 δισεκατομμύρια. Γι' αυτό σημαίνει. Θα μας τα πει ο κύριος Νικολόπουλος, γιατί αν δείτε τον κωδικό που έχει στον προϋπολογισμό για το ΟΚΑ. Είπατε κάτι για τις κατασχέσεις. Για να τελειώσει και αυτός ο μύθος κάπου για να καταλάβουμε τι και πώς. Εμείς δεν φέραμε κανένα νέο μέτρο επιβαρυντικό για τα θέματα των κατασχέσεων. Εντάξει, υλοποιούμε το θεσμικό πλαίσιο. Υλοποιούμε το θεσμικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει από τη δεκαετία του 70. Ωραία.
Και όταν λέτε κάνουμε ένα εκατομμύριο κατασκευές, κάποτε όταν μπήκα τη δεκαετία του 80 στην εφορία, το σύστημα ήταν χειρόγραφο και στέλναμε χειρόγραφες επιστολές στις τράπεζες για καταθέσεις. Τώρα τις στέλνεις με ένα email και γίνονται πιο αυτόματα. Αυτό θα σχολιάσουμε. Όχι, δεν θα ότι φέραμε. Σε μια χώρα που είστε σε κρίση. Ότι φέραμε. Τελειώνω εγώ τη φράση. Τελειώνω. Ότι φέραμε. Ότι φέραμε. Τον ρωτάτε. Όχι, εμένα μου αρέσει ο διάλογος. Ότι φέραμε ένα θεσμικό πλαίσιο που προστατεύει το 95% των δανειοληπτών είναι πολύ σημαντικό. Και με τον νόμο Σταθάκη που τροποποιεί το Κατσέλη. Σε μια χώρα που αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να καταλάβει ο τηλεθεατής τη μεγάλη εικόνα. Τη μεγάλη σύγκριση. Τι προσπαθεί να μας πει η Νέα Δημοκρατία, ότι το 2014 ήταν σε μια περίοδο όπου όλα είχαν λυθεί, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα και στην περίοδο της ανάπτυξης και στην περίοδο που όλα πηγαίναν καλά, μπόρεσαν και δώσαν μέρισμα 450 εκατομμύρια το 2014. Εμείς τώρα, όπου εμφανίσουν ότι η οικονομία καταστρέφεται, ότι είμαστε στην ύφεση, ότι κυνηγάμε την ουρά μας και όλα αυτά τα πράγματα που ακούμε, δώσαμε 1,2 δις. Και όχι μόνο αυτό. Δώσαμε και πέρυσι περισσότερο ποσό. Μα διότι είσαι και στη ΔΕΗ. Ορίστε. Και στη ΔΕΗ και στα κοινωνικά τιμολόγια θα πάει αυτά. Και δικαστικές αποφάσεις. Στα κοινωνικά τιμολόγια θα πάει. Όχι για την επιστροφή των παράνομα παρακρατήσεων στον χώρο της υγείας, των ασφαλιστικών. Δεν υπάρχει απόφαση δικαστηρίου, ήταν πολιτική απόφαση. Το είπε η κυρία. Δεν έχει βγει απόφαση δικαστηρίου. Γνωμοδότηση έχει βγει. Δεν υπάρχει απόφαση δικαστηρίου. Αλλά για να έρθουμε στη μεγάλη εικόνα, 450 εκατομμύρια τότε που ήμασταν στην περίοδο της ανάπτυξης. Και 1,2 ΣΥΡΙΖΑ που ήρθε τώρα. Σε ό,τι αφορά όμως, ισόλεπτο κύριε Καραγκούνη, με πολιτικά επιχειρήματα και όχι με ειρωνία να αντιμετωπίσουμε. Καθόλου. Σε ό,τι αφορά όμως αυτά που ακούμε. Εγώ εδώ θέλω να υπενθυμίσω, γιατί ακούστηκε πριν κάτι για την κυρία Δούρου και δεν θέλω να μείνει τίποτα πίσω. Να πέσει τίποτα κάτω και να μην αφήσουμε τίποτα αναπάντητο. Έχει φάει πολύ ξύλο μια εβδομάδα τώρα η κυρία Δούρου. Έχει πάει γιατί το δελτίο τύπου, για παράδειγμα, που έχει βγάλει η κυρία Δούρου 20/11 και απαντάει αναλυτικά σε 3 σελίδες με πίνακες μέσα, όπου φαίνεται ότι παρέλαβε 95 πλημμυρικά με προϋπολογισμό 100 εκατομμύρια και είμαστε τώρα στα 152 με προϋπολογισμό 486, δεν θα παίξει κανένα δελτίο ειδήσεων, θα παίξει καμία εκπομπή. Ναι, εγώ παρά να σας το αφήσω μετά να το παίξει. Έχαμε τόσες μέρες να δει τα στοιχεία. Όχι, όχι, εδώ είναι τα στοιχεία. Εδώ είναι τα στοιχεία αναλυτικά. Αλλά το ρεύμα αυτό γιατί δεν προχωρήσει. Τις πρώτες μέρες καλά και να γίνονται με τα στοιχεία. Δεν ώρα της διαχείρισης της κρίσης. Πολύ καλά έκανε η κυρία Δούρου και δεν ασχολήθηκε με αυτό. Αλλά να θυμίσω, η κυρία Δούρου έφερε τον Ένφια, ο οποίος Ένφια πήρε τους φόρους στην περιουσία από τα 600 εκατομμύρια το έτος και το πήγαμε στα 3,4 δις. Η κυρία Δούρου και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έφερε. Μισό λεπτό, κύριε Χρυστοφυλοπούλου. Θα πείτε μετά εσείς, γιατί είναι και η περιφέρεια, άσκησε πιο αρμόδια χωροταξικά. Το τέλος επιτηδεύματος η κυρία Δούρου το έβαλε. Αυτό τι σχέση έχει? Θα σας πω αμέσως. Την εισφορά αλληλεγγύης, η κυρία Δούρου και ο ΣΥΡΙΖΑ την έφερε. Αυτοί λοιπόν που κουνούν το χέρι και μιλούν στο ΣΥΡΙΖΑ για υπερφορολόγηση, να απαντήσουν πού παραλάβαν τους φόρους στους πολίτες. Μιας και μιλήσατε για την κυρία Δούρου, πού παραλάβαν τους φόρους και πού τους φέραμε. Εμείς το προϋπολογισμό που καταθέσαμε σήμερα λέμε με σαφήνεια ότι πάμε να δημιουργήσουμε εκείνο το δημοσιονομικό χώρο ακριβώς για να πάμε σε ελαφρύσεις. Μια κουβέντα όμως, γιατί υπόθηκε πριν. Ως πρώην συνδικαλιστής έχω τη σύγχυση του εργαζόμενου. Να πω για του εργαζόμενου. Όχι, όχι, παράξενε να τελειώσω αυτό. Εγώ θέλω να συγχαρώ του εργαζόμενου. Αυτά που είπατε για την κυρία Δούρου δεν πρέπει να μείνουν έτσι. Θέλω να συγχαρώ του εργαζόμενου στο ΕΦΚΑ για τη δουλειά που κάνουν, και είναι πολύ δύσκολη η δουλειά. Και πρέπει και η πολιτεία από την πλευρά να σταθεί στα προβλήματά του και να λύσει τα προβλήματα αμοιβών, συνθηκών εργασία ή οτιδήποτε άλλο.